Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Σήμερα, όπως ξέρετε, έχω γενέθλια. Όπως λέω, και μου αρέσει να το λέω αυτό και είναι και πραγματικά ορθόδοξο, τρία γενέθλια εορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί. Του Χριστού, της Παναγίας και του Προδρόμου. Άρα γενέθλια δεν γιορτάζουμε. Μάλιστα στη σημερινή εποχή έχει καταδύσει ο ορθόδοξος κόσμος να παίρνει τη συνήθεια των δυτικών, που αυτοί δεν γιορτάζουν το όνομά τους, τον Άγιό τους, γιορτάζουν την ημέρα της γεννήσεώς τους περισσότερο, οι δυτικοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Και εμείς όμως πάντοτε εορτάζουμε τον Άγιο το οποίο φέρουμε το όνομα, και μάλιστα πάντοτε αυτό γινότανε στα σπίτια μας και στα παλιά τα χρόνια και πρόσφατα. Δεν ξέραμε τα γενέθλια, ξέραμε τη γιορτή. Γιώργο με λένε, Γιάννη με λένε, Κατερίνα με λένε, τότε τα κάναμε αυτά. Επισκέψεις και γιορτές. Υπάρχει και η σχετική διοίκηση από τον Χατζηεφέντη, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον βαπτιστικό, τον ονόμαρον του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, ο οποίος στα βάθη της Ασίας που ήταν παπάς, όταν βάπτιζε χριστιανούς, δεν τους έδινε συνηθισμένα ονόματα. Τον έλεγαν, όνομα αυτού Γιώργιος έλεγε ονός, Αβραάμ έλεγε αυτός, Εκατερίνη έλεγε ονός, Σάρα έλεγε αυτός, Ραχίλ και τα λοιπά. Γιατί το έκανε αυτό, λέει εκείνος, γιατί μαζευόταν, λέει, στις γιορτές οι χριστιανοί και πάνω στο κέφι τους και στο ποτό άρχισαν να πυροβολούν. Άκουγαν, λέει, οι Τούρκοι ότι έχουν όπλα και ερχόταν, λέει, και έκαναν επιδρομές μετά και τους σκότωναν κιόλας, και για να κόψει τη συνήθεια των γιορτών έδινε ονόματα που δεν ήξερε κανένας πότε γιορτάζουν. Πότε γιορτάζει ο Αβραάμ? Γιορτάζει κάποτε, αλλά πότε γιορτάζει δεν ξέρανε. Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει η χριστιανική συνήθεια, αυτή είναι. Συνηθίζω να λέω ότι γιορτάζουμε και τα γενέθλια του πνευματικού μας, το πολύ πολύ, αλλά βέβαια δεν είμαστε αυστηροί. Φυσικά θα κάνουμε και τα γενέθλια των παιδιών μας και θέλουν την τούρτα τους, θέλουν και πάρτι να κάνουν και τα λοιπά. Δεν είμαστε αρκεί να μεταδίδουμε στα παιδιά μας, να τα κάνουμε αυτά, να μεταδίδουμε στα παιδιά μας να θυμούνται τη γιορτή την ονομαστική τους και να γιορτάζουν τον Άγιό τους. Επίσης, να συνηθίζουμε εμείς οι χριστιανοί την καλή ευλογημένη συνήθεια στις βαπτίσεις να δίνουμε πρώτον ένα όνομα, γιατί άρχισε να γίνεται της μόδας, και το δεύτερο όνομα να αναπαύσουμε δήθεν και την πεθερό και την πεθερά και τον παππού και τη γιαγιά δίνουμε. Σιγά σιγά θα γίνουμε σαν τους Ισπανούς, με 4 και 5 και 15 ονόματα έχουν οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί. Ένα όνομα θα δίνουμε, λέει η γερόντισά μου στο μοναστήρι, αυτό είναι το χριστιανικό πνεύμα, αφιερώνουμε σε έναν Άγιο το παιδί, και όχι αυτό το πράγμα το οποίο το κάνουμε επειδή είμαστε απερίσκεπτοι οι άνθρωποι. Μερικές φορές εκδικούμαστε κιόλας τους ανθρώπους, δεν θέλω να μπω πολύ σε αυτό, απλά να πω το εξής. Παρακαλώ τους μεγάλους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, όταν γίνεται και όταν γίνουμε, να μην έχουμε τον εγωισμό να πάρουν τα εγγόνια μας το όνομά μας. Εμείς πρώτοι να λέμε όχι. Πρώτοι εμείς να λέμε όχι. Ό,τι θέλει το ζευγάρι. Σκοτώνονται νύφες και πεθεροί και πεθερές για το όνομα. Γιατί έχουμε εγωισμό. Με λένε εμένα Πέτρο και πρέπει οπωσδήποτε να δώσει το όνομά μου. Εδώ απλοί άνθρωποι και καταδέχονται με απλότητα, όταν έχεις και ταπείνωση και αυτογνωσία, τι ωραία έρχονται τα πράγματα. Όχι, παιδί μου, ό,τι θέλεις εσύ, ελεύθερα. Εγώ έχω σαν παράδειγμα τον πεθερό μου. Σαν παράδειγμα, έχει δύσκολο όνομα και ωραίο, Βαρύτιμος. Είναι ωραίο όνομα. Του το δώσανε γιατί
Έχανε η μάνα τότε εκείνη τα χρόνια τα παιδιά της, δεν ζούσε κανένα και είπαν να το δώσουν το όνομα Βαρύτιμος, μπας και είναι βαρύ όνομα να μην πεθάνει. Ε, έτσι δεν έγινε. Και αυτός δεν είπε ποτέ, ξέροντας, όχι αποτροπή στο όνομα του, το τιμά και το... Τα παιδιά μας δεν ήθελαν να βάλουν Βαρύτιμο, δεν είναι, δεν γιορτάζει κιόλας το όνομα. Γνωρίζοντας και την ιδιαιτερότητα. Γνωρίζοντας ακριβώς. Θα έχει δυσκολία ίσως το παιδί. Βέβαια, να το λένε Βαρύτιμο το παιδάκι τώρα. Αλλά υπάρχουν άλλοι γονείς, παππούδες που επιμένουν στα ονόματα. Λοιπόν, είναι λάθος αυτό, προσέξτε το αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι με την ευκαιρία αυτών των γενεθλίων, το οποίο στην ουσία καμία αξία δεν έχει. Τι να σκεφτόμαστε και αυτό, τι αξίζει να γεννηθήκαμε αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε σωτηρία. Πώς είπε κάποτε κάποιος Άγιος, καλύτερα να μην γεννιόμουν. Για έναν άλλον, καλύτερα να μην γεννιόταν αυτός ο άνθρωπος. Για τον Ιούδα επίσης το είπανε αυτό, μαθητές. Λοιπόν, και ο Κύριος. Λοιπόν, είναι σημαντικό να μάθουμε να εορτάζουμε τους Αγίους μας. Τα γενέθλιά μας έχουν πολύ μικρότερη αξία. Το κάνουμε με πολύ υπερηφάνεια και πολύ έτσι άσχημο πράγμα είναι. Να σώνει και καλά να θυμώνται όλοι πότε γεννηθήκαμε. Έλεος. Δηλαδή, και μάλλον και τα ζευγάρια, αν καμιά φορά ξεχάσει ο άντρας, εμείς οι άντρες, και εμείς είμαστε τύπο όμως χοντράνθρωποι, να το πω και αυτό, ενώ έχουμε ευαίσθητες γυναίκες, οι γυναίκες μας είναι πιο ευαίσθητες από εμάς. Εμείς δεν βάλτε στο κινητό ρε παιδιά, επιθύμηση. Τάδε του μηνός παντρεύτηκα. Θα είναι ωραία έκπληξη να σου έρθει ένα μήνυμα την προηγούμενη και να θυμηθεί. Εγώ έτσι κάνω, όχι τα θυμάμαι όλα, έτσι κάνω, έχω. Η ημερομηνία γάμου, την προηγούμενη με επιθυμίζει. Παίρνω δώρο την παπαδιά και λουλούδια την άλλη μέρα και την εκπλήσω. Τι είπες Γιάννη? Καλά στην πιάτσα. Λοιπόν, νάτος, διαμαρτύρεται. Ξέρεις τι έκανες τώρα? Τι έκανα. Πώς θα ζει καλό Θεός. Ξέχασε ότι αύριο το πέντε μου γάμου. Ποιο? Θα το θυμηθείς Γιάννη. Θα πας τη γυναίκα σου και θα πας με λουλούδια. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, είναι σωτήριο. Έχεις τάμπλετ, έχεις Skype, έχεις Facebook, οτιδήποτε, βάλει επιθύμηση. Να ξέρεις πότε είναι η ημερομηνία, πότε γιορτάζει, πότε είναι τα γενέθλιά της. Ε? Όχι, άκου, να σου πω κάτι και τ' άλλο. Ακόμα και αυτό θα το εκτιμήσει. Καλύτερα να το δει ότι έβαλες υπενθύμηση, θα πει με σκέφτεται, μου έβαλε και υπενθύμηση, έτσι θα πει, είναι και καλύτερα.